μας ζητήσατε τον Μπάμπη Παπασπύρο, τον ταξίαρχο, τον πρώην αντιπρόεδρο της ΕΑΒ. Έχουμε τον Μπάμπη Παπασπύρο και έχει όπλα στη φαρέτρα ο Μπάμπης Παπασπύρος. Ταξίαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Εγώ ευχαριστώ κύριε Παπακυριακόπουλε για την πρόσκληση, για μια ακόμη φορά. Στη διάθεσή σας. Και να μην ήθελα, μας έχουν ταράξει στα μηνύματα, κύριε Παπασπύρο, και έχει πέσει και το YouTube με τα βίντεό σας. Φέρ τον. Ορίστε. Τον ζήτησαν, τον έχουν. Ευχαριστώ και πάλι τους φίλους που μας βλέπουν, μας ακούνε. Αυτό μας δίνει και δύναμη και χαρά να συνεχίσουμε να μιλάμε και να παρουσιάζουμε τα πράγματα στη σωστή τους, κατά την άποψή μας, διάσταση, με γνώμονα και όπλο, γιατί αναφερθήκατε σε όπλα, την αλήθεια. Κύριε Παπακυριακόπουλου, θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να κάνω μια μικρή εισαγωγή για αυτά που πρόσφατα αποκαλύψαμε και δυστυχώς τα περισσότερα από αυτά δικαιωθήκαμε. Και αναφέρομαι στην κυρία Ντουράκογλου, την Ας Ντουράκογλου, την Τουρκάλα, εντός εκτός εισαγωγικών, η οποία στην ουσία έχει υποκαταστήσει το όλο το administration του Biden, όποια πέτρα και αν σηκώσει όποιο θέμα που αφορά τη χώρα μας, τόσο ενεργειακά όσο πολιτικά και γεωστρατηγικά, βρίσκεται από πίσω. Και για να είμαστε σαφείς και να θυμίσουμε στους φίλους ακροατές, τηλεθεατές, αναφέρομαι στο θάψιμο το έντεχνο του EastMed, με τη δική της φραγίδα και υπογραφή. Αναφέρομαι στο άκουσον-άκουσον, στην υπογραφή 100 bipartisan, δηλαδή δικοματική επιστολή congressman, βουλευτών, τόσο δημοκρατικών όσο και ρεπουμπλικάνων, σχετικά και αναφορικά με τις θηριωδίες και τα εγκλήματα πολέμου στον Αγκόρνο Καραμπάχ, με τη συνεργασία τόσο των Αζέρων όσο και των Τούρκων, με τη χρήση των ντρόν των Μπαϊρακτάρ, με χρήση βομβών λευκού φωσφόρου και βομβών κλάστερ, δηλαδή διασποράς, με τεράστιες απώλειες, με πάνω από 5.000 απώλειες, με κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου από 100 εχμαλώτων πολέμου, 50 περίπου ατόμων, και όλα αυτά με επιστολή, επαναλαμβάνω, 100 γερουσιαστών, ένα ασύλληπτο νούμερο, η οποία απεστάλλει, υπευλήθη και από το δικό μας με επικεφαλής, τον Πιλιράκης και τον Παλώνε, τον γνωστό γερουσιαστή, στον Υπουργό Άμυνας και Υπουργό Εξωτερικών. Και αντ' αυτόν απάντησε, μαντέψτε πια, η κυρία Ντουράκογλου. Το ίδιο συνέβη και με τα F-16 που μας καίει και μας αφορά άμεσα, που είδαμε μια στροφή και μια αλλαγή πολιτικής σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της Τουρκίας στο θέμα των F-16, όπου πάλι οι 50 βουλευτές έστειλαν επιστολή στους ίδιους αποδέκτες και η κυρία, τελικά νομίζω έχει γίνει αντ' αυτόν ή αντ' αυτού, απάντησε ήξης αφήξης περί στρατηγικού εταίρου, περί τη σημαντικότητας της Τουρκίας στην περιοχή, στο ότι έχει πληρώσει ακριβά με κυρώσεις, ποιες κυρώσεις της πλάκας, ας μου επιτραπεί έκφραση, για τα S-400 τόσα χρόνια. Και απεύχομαι βέβαια να υπάρχει εξέλιξη αυτή αρνητική, γιατί θα είναι αρνητική για μας το να πάρει 40 αεροσκάφη F-16 η Τουρκία, μπλοκ 70, αντίστοιχα και ταυτόσιμα με τα δικά μας Viper. Οπότε, μετά από αυτές τις συντριπτικές αποκαλύψεις, που καλό θα είναι να τις ακούσουν και στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί δεν μπορεί η Ελλάδα να έχει υπογράψει μία λεόντιο συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να ανέχεται να κυριαρχείται το State Department από μία τουρκικής καταγωγής, που μάλιστα είναι και περήφανη που είναι Τουρκάλα, και να παίρνει αυτές τις εγκληματικές αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα το μέλλον μας, αλλά και τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Μην κρυβόμαστε, διότι όποιος πιστεύει πραγματικά ότι οι ΗΠΑ ευθυγραμμίζονται γεωπολιτικά με την Τουρκία, τότε κάνει τεράστιο λάθος και είναι μια καταστροφική προσέγγιση για την αμερικάνικη πολιτική σκηνή. Εμείς βέβαια είμαστε πολύ μικροί να τα πούμε, αλλά η κυβέρνησή μας, έχοντας υπογράψει μια τέτοια συμφωνία, έχει κάθε δικαίωμα να το πει. Πάμε τώρα στα δικά μας τα εξοπλιστικά, κύριε Παπασπύρο. Κοιτάξτε, το θέμα που απασχολεί και παρουσιάστηκε έντονα τελευταία εβδομάδα, θα μπορούσα να πω, έχει να κάνει με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο Αρχίτα, με πολλές εκδηλώσεις, με πολλές συνεντεύξεις, με μια έντονη κινητικότητα τις τελευταίες μέρες και το Σαββατοκύριακο. Θα είδαμε σε πολλά μέσα και τηλεοπτικά και στον έντυπο τύπο του προγράμματος αυτού του Αρχίτας, με τη συμμετοχή της ΕΑΒ, η οποία θα συντονίζει το πρόγραμμα και στην ουσία θα κατασκευάσει το πρωτότυπο, και τη συμμετοχή πολλών, πάνω από 4 πανεπιστημίων, του Δούπουθού, του Δημοκρατίου, του Αριστοτέλειου,
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του ΕΚΠΑ σε ένα μικρό κομμάτι και σήμερα είδα και υπογραφή ενός μνημονίου συνεργασίας και με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο για το πρόγραμμα Αρχίτες, το οποίο θα είναι ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος, όπως ανέφερα, με μικρές δυνατότητες στο ξεκίνημα, σε ό,τι αφορά το ωφέλιμο φορτίο που θα μπορεί να μεταφέρει και τη διάρκεια πτήσης. Όμως θέλω να πω το εξής. Είναι μια ελπιδοφόρα κίνηση και προσπάθεια. Πάντα πρέπει να βλέπουμε και να βλέπουμε και να αντιμετωπίζουμε θετικά τέτοιες πρωτοβουλίες. Αυτό που βλέπουμε τι είναι, κύριε Παπασπύρου? Θα σας πω. Αυτό είναι υπαρκτό. Είναι ζωντανό και έχει 40 χρόνια ζωής. Αυτό που βλέπουμε είναι το Πίγασος 2. Είναι μεταξέλιξη του Πίγασος 1 που πρωτοεμφανίστηκε στα μέσα του 80 και πέταξε για πρώτη φορά τέλη του 80, μέσα 85, στο 85 και τέλη 80. Το 80 όπως προείπα, και μετεξελίχθηκε στο Πίγασος 2 από τις αρχές του 2000. Είναι ένα επιχειρησιακό ντρόν ελληνικότατης κατασκευής, ελληνικότατης. Το έχουν σχεδιάσει Έλληνες μηχανικοί της πολεμικής αεροπορίας, της Σχολής Μηχανικών Αεροπορίας και άλλων μηχανικών, στο κέντρο ερευνών της αεροπορίας, και κατασκευάστηκαν τα βιομηχανικά πρωτότυπα στην ΕΑΒ και στο κρατικό εργοστάσιο σκαφών. Είναι αυτό που βλέπουμε, κύριε Παπασπύρου. Ακριβώς, που πετάει. Είναι αυτό ζωντανό, δεν είναι, είναι μακέτο. Λάδι. Αυτό πετάει κανονικά. Επιχειρεί επί τόσα χρόνια. Και δηλαδή, τι μας λέτε τώρα, κύριε Παπασπύρου, ότι είχαμε ντρόν από το 85 και το είχαμε θαμμένο και οι Τούρκοι μέσα σε 5-7 χρόνια κάνανε επιθετικά ντρόν και εμείς τα δικά μας τα είχαμε θάψει? Κοιτάξτε, κύριε Παπακυριακόπουλε, το είπα αυτό όχι για να μειώσουμε την όποια προσπάθεια, και θέλω να είμαι σαφής τώρα. Αν έγινε στη Λαμία, αν έγινε στο Καρπενήσι, δεν με απασχολεί αυτό και δεν πρέπει να μας απασχολεί. Το θέμα είναι ότι κάθε προσπάθεια αυτού του είδους είναι θετική, αλλά πρέπει να είναι στη σωστή της διάσταση και κατεύθυνση. Διότι άλλα λένε οι εμπλεκόμενοι φορείς, τόσο της ΕΑΒ όσο και οι καθηγητές, οι οποίοι γνωρίζουν το πρόγραμμα, και άλλα γράφουν οι δημοσιογράφοι. Δεν είστε δημοσιογράφος. Ασχολείστε στον χώρο, αλλά δεν είναι το επάγγελμά σας, θέλω να πω. Δηλαδή, δεν πρέπει να δίνουμε και να περιμένει ο κόσμος να έχει φρούδες ή ψευδείς ελπίδες και προσδοκίες από κάτι που ενδεχομένως δεν θα υπάρξει. Πρέπει να του δίνουμε τη σωστή του διάσταση. Παραδείγματος χάρη, έτοιμο θα είναι το πρώτο ελληνικής κατασκευής μη επανδρομένο αεροσκάφος, UAV drone. Λάθος. Γιατί πρέπει να σεβόμαστε σε αυτόν τον τόπο την ιστορία, την προσπάθεια, τον κόπο και τον αγώνα κάποιων συνανθρώπων, συνελλήνων, που έφτιαξαν αυτό που βλέπουμε στην εικόνα και στο βίντεο, που όπως πολύ σωστά είπατε δεν είναι μακέτο, είναι υπαρκτό, ζωντανό. 40 χρόνια δεν το βελτίωσαν, δεν επένδυσαν, δεν το αξιοποίησαν παραπάνω. Διότι όπως αντιλαμβάνεστε, στα 40 χρόνια αυτό το πράγμα που παρέμεινε σχεδόν ως έχει, με παρεμβάσεις, χωρίς ιδιαίτερη χρηματοδότηση, θα μπορούσε να είναι ένα αξιοζήλευτο και ένα σημείο αναφοράς παγκόσμιο, γιατί τότε που το φτιάξαμε, 4-5 χώρες παγκοσμίως έφτιαχναν ντρόν. Και να μην ξεχνάμε, το είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή σας, και θα ήθελα να σας παρακαλέσω σε μια επόμενη εκπομπή να αφιερέσουμε χρόνο γι' αυτό, γιατί έχει τη σημασία του. Η ΕΑΒ το 1987, 85-87, κατασκεύασε σε παγκόσμιο επίπεδο για πρώτη φορά ένα ομοίωμα, ένα προς υποκλίμακα, ένα προς 4 ενός F-16, πριν ακόμα παραλυφθούν τα F-16, τότε τα παραλαμβάναμε. Το οποίο παρουσιάστηκε και στην έκθεση Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ, και στην Defender, που ήταν μια μεγάλη, μια τρανή έκθεση τότε. Αυτό λοιπόν κατασκευάστηκε από προσωπικό της ΕΑΒ με τεράστια εμπειρία. Υπάρχουν μαρτυρίες γι' αυτό. Και όλος μυστηριωδώς, αφού κατασκευάστηκε και παρουσιάστηκε δύο φορές στην έκθεση Defender και στη ΔΕΘ, στη συνέχεια εξαφανίστηκε. Τα λέω λοιπόν αυτά για να μην ξεχνάμε το παρελθόν, να μαθαίνουμε από αυτό και αυτό να προχωράμε στο μέλλον. Αυτό που βλέπουμε τώρα, κύριε Παπασπύρου, αυτό τι είναι? Αυτό είναι το Αρχίτας, είναι το πρόγραμμα που συζητάγαμε, το οποίο, όπως παρουσιάστηκε, θα είναι έτοιμο να πετάξει το πρωτότυπο σε 2 χρόνια, από σήμερα που μιλάμε, με την εμπλοκή των φορέων που αναφέραμε πριν. Το ύψος της χρηματοδότησης, από ό,τι έχει γραφτεί στον τύπο, γιατί δεν έχουμε κάποιες λεπτομέρειες επ' αυτού, ίσως κάποια στοιχεία δεν πρέπει να κοινοποιούνται και να γνωστοποιούνται, ξεπερνάει το 1,5 εκατομμύριο χρηματοδότηση. Θα βγει αυτό, θα είναι ελληνικής κατασκευής και σχεδίωσης, και οι αισθητήρες, οι sensors θα είναι από το εξωτερικό για να ενσωματωθούν στο σύστημα, το οποίο δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει κάποιος πελάτης. Στη συνέχεια θα δούμε αν υπάρχει ενδιαφέρον και ούτω καθεξής. Απλώς θα ανέφερα αυτό για να αποκαταστήσουμε. Πέστε μου. Αυτό θα την είναι αλήθεια και την πραγματικότητα. Αυτό θα είναι drone παρατήρησης ή θα μπορεί να φέρει και οπλισμό? Από αυτό που συζήτησαν σε αυτή τη φάση, για αυτό που συζητάμε, το συγκεκριμένο θα είναι ένα drone, ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος, κυρίως επιτήρησης, με sensors που θα μπορούν να επιτηρούν χώρους, περιοχές και να μεταδίδουν πληροφορίες είτε στο έδαφος είτε και αεροσκάφη στο μέλλον. Ναι. Όμως, επαναλαμβάνω, προσοχή,
προσοχή στους φίλους δημοσιογράφους, προσοχή στον κόσμο, διότι μην καλλιεργούμε ελπίδες λέγοντας ότι φτιάξαμε ένα αεροσκάφος, μια πλατφόρμα συγκρίσιμη με το F-35. Ναι, έχει καινοτομίες το συγκεκριμένο ντρόν. Πολλές, όπως θα είναι, π.χ. ότι θα είναι καθέτο απογείωση και προσγείωση, το VTOL που λένε. Αλλά, να, βλέπετε, μαχητικό F-35. Αυτό δεν το γράφετε εσείς. Έχει επικρατήσει στον κόσμο. Δεν πρέπει να περιμένουμε κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Και θα πρέπει να είμαστε φιδωλοί στις περιγραφές και σε αυτά που λέμε για τα συστήματα που θα πρόκειται να αποκτήσουμε, να επενούμε, να στηρίζουμε, αλλά με προσοχή και φιδό στις εκφράσεις και στους χαρακτηρισμούς. Από ένα σημείο και μετά, ναι, αντιλαμβάνομαι ότι θα πρέπει να τονώσουμε και το πεσμένο ηθικό στη χώρα μας σε ό,τι αφορά την αμυντική μας βιομηχανία, θα πρέπει να τη στηρίξουμε, αλλά όχι κατά αυτόν τον τρόπο. Θέλει πρόγραμμα, θέλει στόχευση, θέλει ένα πλάνο, θέλει συγκεκριμένες επιχειρησιακές απαιτήσεις, να το δουλέψουμε σωστά για να βγάλουμε ένα προϊόν, να μην την πατήσουμε ξανά όπως με το παρελθόν, τα 40 χρόνια δηλαδή που της αδράνειας, της πλήρους αδιαφορίας. 40 χρόνια πριν είχαμε ντρόουν λοιπόν που πέταγε, όπως είδαμε στο βίντεο, φίλες και φίλοι, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παπασπύρο για την τρομερή διάσταση που έδωσε, γιατί πρέπει να τα βλέπουμε, πρέπει να τα ξέρουμε για να καταλάβουμε πόσες ευκαιρίες έχουν περάσει και πώς δεν τις εκμεταλλευθήκαμε. Και ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Παπασπύρο, στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία, καταρχήν το Πεντάγωνο πριν από λίγο, νομίζω, γιατί είμαστε και στούντιο τώρα, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν τη χρήση χημικών στη Μαριούπολη. Θέλω όμως να σας ρωτήσω κάτι. Πες το μου. Υπήρξε ένα βίντεο, είδαμε ότι οι Ρώσοι κάναν άλματα, δηλαδή κάποιος θα έλεγε ότι χρησιμοποιούν το πεδίο της μάχης και ως πειραματισμό για νέα οπλικά συστήματα. Είδαμε ότι το Orion εν τέλει, το ρώσικο ντρόουν, έχει τη δυνατότητα να κάνει και επιθετικές κινήσεις, να φέρει οπλισμό. Και μάλιστα διάβασα πρόσφατα ότι σε βίντεο που έδωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, το συγκεκριμένο ντρόουν έφερε πλέον κορνέτ. Το οποίο σημαίνει μια μεγάλη αναβάθμιση για την ρωσική βιομηχανία. Η Ρωσία φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από το χώρο και από το χορό των ντρόουν στην εξέλιξη και στην τεχνολογία. Έχει μεγάλο στόλο τακτικών, μικρών, μεσαίων και μεγάλων και ντρόουν μη επανδρομένων σκαφών, με πτήσεις που μπορούν να διαρκούν από λίγες ώρες μέχρι και ένα 24ωρο. Ναι, όντως ισχύει, υπάρχει αυτό το ντρόουν που λέτε. Είναι δεδομένο ότι στους τελευταίους πολέμους, τελευταία 30 ετία, χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές και εφαρμόζονται νέα συστήματα και τεστάρονται, δοκιμάζονται νέες μέθοδοι σε θέματα ηλεκτρονικά, νέες τεχνολογίες, για να βγάλουν και αυτοί κάποια συμπεράσματα. Αυτό που θα πρέπει να μας προβληματίσει είναι ότι η Αμερική, και αυτό θα το διαβάσετε, έχει αποφασίσει μάλλον να στείλει, νομίζω, 100 τον αριθμό καμικάζι killer drones, δηλαδή drone δολοφόνους στην Ουκρανία. Θα το έχετε διαβάσει. Αυτό έχει γραφτεί επίσημα. Είναι μέσα στον εξοπλισμό που προτίθεται, αν δεν έχει ήδη δρομολογηθεί, προς την Ουκρανία. Και εδώ μπαίνει ένα ερώτημα, κύριε Παπακυριακόπουλε. Το γνωρίζετε γιατί με έχετε ξαναφωνάξει για το θέμα αυτό. Το εξής. Τα ντρόν είναι χρήσιμο να υπάρχουν σαν εργαλεία για διαφορετικές χρήσεις, είτε είναι για πολιτικές είτε για στρατιωτικές. Στρατιωτική τους εφαρμογή, το μεγάλο ενδιαφέρον εστιάζεται όχι μόνο στην επιτήρηση και στην αναγνώριση των θέσεων κινήσεων του εχθρού, αλλά προφανώς θες να έχεις και ένα επιθετικό ντρόν με δυνατότητες καταστολής και προσβολής στόχων. Όμως, ναι, θα πάμε σε ντρόν, δεν θα πάω πίσω ξανά. Και κλείστε με αυτό, γιατί ξεμείναμε από χρόνο. Ναι, τα ξεκαθαρίσαμε. Θες και σύστημα καταστολής των ντρόν, αντιμετώπισης. Και εδώ λοιπόν, κύριε Παπακυριακόπουλε, θέλω να κλείσω και να μου δώσετε λίγο χρόνο. Αναφέρομαι στο ραντάρ Τηλέμαχος, το οποίο είναι ένας σένσορας, ο κύριος αντιμετώπισης και αναγνώρισης όχι μόνο κινούμενων στόχων και ντρόν. Αυτό το σύστημα επίσης δεν είναι μακέτο, τελειώνω, είναι υπαρκτό. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να μην το χρησιμοποιούμε. Και κλείνοντας, λέω, η έρευνα, η ανάπτυξη και η αμυντική βιομηχανία δεν έχει ούτε χρώματα ούτε κόμματα. Είναι γαλάζια και λευκή. Είναι η σημαία της πατρίδας μας. Με αυτό ήθελα να κλείσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παπασπύρο, τον οποίο παρακαλώ πολύ να τον έχουμε το συντομότερο πάλι για να δούμε το θέμα του Τηλέμαχου. Γιατί οι Ρώσοι ανέπτυξαν αντιντρόουν σύστημα, τους έλειπε το ραντάρ, σαν αυτό που περιέγραψε ο κύριος Παπασπύρος. Αυτό είναι το πιο νευραλγικό σημείο σε ένα αντιντρόουν σύστημα. Και θα ήθελα να το δούμε εκτενώς σε μια επόμενη εκπομπή. Ταξίαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάλι ήσασταν καταιγιστικός, αποκαλυπτικός.
και πάνω απ' όλα πραγματικός πατριώτης.